στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Ζούσε ένας μοναχός σε ένα μοναστήρι. Ένας μοναχός όμως ο οποίος δεν ήταν και πολύ επιμελής στα μοναχικά του καθήκοντα. Αργούσε να πάει στην εκκλησία. Είχε πολλά τέτοια, διάφορα. Κάποια στιγμή ο μοναχός αυτός αρρώστησε και έφτασε στα τελευταία του. Μαζεύτηκε ο ηγούμενος, οι άλλοι πατέρες. Τον έβλεπαν λοιπόν να είναι απόλυτα ειρηνικός. Του λέει λοιπόν ο γέροντας, «Πάτερ Τάδε, έχεις καταλάβει ότι έφτασε το τέλος?» «Ναι, γέροντα, νιώθω ότι ήρθε η ώρα να φύγω από αυτή τη ζωή. Αδελφέ μου, από ό,τι και εσύ θυμάσαι και εμείς θυμόμαστε, εσύ δεν ήσουν ασυνεπής μοναχός. Δεν φοβάσαι τώρα την κρίση του Θεού?» Και ο μοναχός λέει στο γέροντα και στους αδελφούς, «Γέροντα, έχεις δίκιο. Δεν υπήρξα επιμελής μοναχός. Πολλά πράγματα τα παρέβλεψα. Όμως δεν φοβάμαι για ένα λόγο. Θυμηθείτε κι εσείς γέροντα και όλοι οι άλλοι αδελφοί, όσα χρόνια με θυμάστε, με ακούσατε ποτέ να κρίνω ποτέ κανέναν?» Και ξαφνικά και ο γέροντας και οι μοναχοί θυμήθηκαν ότι δεν είχαν ακούσει από το στόμα του κρίση για κανέναν. Και του είπαν, «Αδελφέ, έχεις δίκιο. Γι' αυτό γέροντα δεν θυμάμαι, δεν φοβάμαι. Δεν είπε ο Χριστός, μην κρίνετε για να μην κριθείτε? Αφού δεν έκρινα ποτέ κανέναν, ούτε ο Θεός θα κρίνει εμένα». Και διδάχθηκε και ο γέροντας και η μοναχή. Εμείς όμως συνήθως θέλουμε πάντα να βλέπουμε τα λάθη των άλλων και γι' αυτό δεν είμαστε ποτέ σωστοί. Δεν βλέπουμε τα δικά μας τα λάθη. Αν βλέπαμε τα λάθη μας θα ήμασταν διαφορετικοί. Εμείς δεν βλέπουμε.